Πώς βλέπεις το παιχνίδι απόψε? Επειδή είδα και το ρεπορτάζ το οποίο κάνατε, σίγουρα είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε πριν το παιχνίδι, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε μετά το παιχνίδι, αλλά η πραγματική αλήθεια βρίσκεται μέσα στο γήπεδο σε 90 λεπτά το τι θα γίνει. Ασχολείται πολύ κόσμο και νομίζω οι περισσότεροι σε λάθος κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα καθαρά παιχνίδι ποδοσφαιρικό. Υπάρχει μια γιορτή. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Πολωνία, οι φιλαθλοί μας και όλοι οι φιλαθλοί, το καταλαβαίνουν, το αντιλαμβάνονται γιατί είναι εκεί και το ζούνε. Μπορούν να γιορτάζουν μαζί, να πανηγυρίζουν μαζί, να πίνουν μπύρες μαζί, είναι τελείως διαφορετικά. Κακό στήθηκε ένα παιχνίδι έτσι λίγο παραλόγου μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Δεν έχουμε διαφορές με την έννοια. Μιλάω πάντα του αθλητισμού. 11 εμείς, 11 αυτοί μέσα σε ένα γήπεδο, ο καλύτερος. Πρέπει να κερδίσει. Κακός πήρε δηλαδή αυτή την πολιτική διάσταση, λες. Κακός. Νομίζω πολύ κακός. Δεν έπρεπε. Και κακός ορισμένοι υπήρξαν από εμάς απάντησαν σε ορισμένα σχόλια τα οποία γίνανε. Ο αθλητισμός δεν έχει σχέση με την πολιτική. Και μάλιστα ένα τέτοιο επίπεδο όπως είναι το Euro. Και μάλιστα μετά μια τέτοια μεγάλη επιτυχία τα παιδιά τα οποία κάνανε. Έχουν μπροστά τους άλλο ένα παιχνίδι που μπορούν να πετύχουν ακόμα περισσότερα. Για μένα είναι σταθμός για πολλούς λόγους, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι οδηγός. Έτσι το αισθάνομαι. Έτσι το αισθάθηκα και το 2004 που παίζαμε με τη Γαλλία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ήταν. Εμείς ήμασταν ο Δαβίδ, ο Γολιάθ μπροστά μας, η Γαλλία. Με το που περάσαμε αυτό το παιχνίδι, μπροστά μας κοιτάγαμε πλέον τον τελικό. Έτσι το αισθάνθηκα εγώ. Πιστεύω ότι επειδή παίζουμε όχι το πρώτο φαβορή, σίγουρα το δεύτερο φαβορή, γιατί πιστεύω ότι η Ισπανία είναι το πρώτο φαβορή. Είναι όμως μια ομάδα με πολλά τεχνικά στοιχεία, με μεγάλη εμπειρία, νεανική, διψασμένη πάνω απ' όλα, γιατί φαίνεται διψασμένη ομάδα. Το μέσο όρο ηλικίας είναι γύρω στα 23. Παίχτες που θέλουν να κατακτήσουν. Και μάλιστα παίχτες με μεγάλες εμπειρίες. Παίχτες που παίζουν στη Real Madrid, παίζουν στην Bayer. Έχουν υψηλή ποιότητα και σύν ότι είναι οι Γερμανοί, είναι οι πειθαρχημένοι. Και πάντα σταθεί στο σκοπό τους. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να υπερνικήσουμε κι εμείς, βάζοντας τα δικά μας ατομικά χαρακτηριστικά, όπως και την ψυχή μας. Γιατί για να κερδίσεις το παιχνίδι πρέπει να υπερβάλλεις. Αρρώσεις την ψυχή σου. Αντώνη, ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί λες για το ποδόσφαιρο και την πολιτική και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί μπάλα είναι μπάλα και η πολιτική είναι πολιτική. Εδώ, βέβαια, φτάνουμε σε ένα σημείο, αυτά τα δύο να κουμπάνε. Αλλά πόσο εύκολο είναι για τα παιδιά που θα παίξουν σήμερα, τους μέχρι πριν από λίγο καιρό συμπαίκτες σου, να κλείσουν τελείως τα αυτιά και να μην αισθανθούν την πίεση στα τηλεφωνήματα που παίρνουν από την Ελλάδα, σε όλα όσα μαθαίνουν από εδώ, για αυτό που ο κόσμος αισθάνεται, ας πούμε, σαν μια ρεβάνς για ό,τι περνάει σε σχέση με αυτόν τον αγώνα? Δεν μπορούν. Έτσι και δεν μπορούν, γιατί είναι τέτοια και η επικοινωνία, δηλαδή είναι η τηλεόραση, το ίντερνετ. Τα κινητά, τα μηνύματα, τα SMS. Ναι, το Facebook, το Twitter, βλέπεις τα πάντα και νομίζω ότι γι' αυτό πιστεύω ότι μέσα τους παρακαλάνε πότε θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Δηλαδή να ξεφύγουν από όλα αυτά, πότε θα αρχίσει, πότε θα σφίξει ο διαιτητής, να μπουν μέσα να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί εκεί πιστεύω εκείνη τη στιγμή θα τους φύγει και το άγχος.